Η απορία μου είναι ότι με τις μπότες μες στο σπίτι, εμένα με ξενίζει αυτό το πράγμα. Μαγειρεύεις ουσιαστικά. Είναι μια τραπέζι. Γιορταστική βραδιά όμως. Είναι άλλη μπότες συνήθως φοράει μια γυναίκα για να περπατήσει, γιατί δεν είναι πολύ με, το εξωτερικό, με τον εξωτερικό. Όχι, είναι πάρα πολύ τάση αυτές τις μπότες. Μέσα στο σπίτι, δηλαδή κουζίνα, τραπεζαρία, δεν μπότες. Δεν είναι στο σπίτι της. Πού είναι? Στο σπίτι της φίλης της. Το ίδιο, σε ένα σπίτι. Θα έχει τα ανοιχτά σαραβόνα. Ναι, αλλά γιορτάζουν τις σαραβόνες της φίλης της. Ναι, αλλά μιλάμε για 10 τετραγωνικά. Δηλαδή πηγαίνει 5 μέτρα και ξέρει 10 τετραγωνικά σπίτι. Μπορεί να έχει βίλα. Πες το. Θα να σου πω, ωραία. Είσαι εντυμένη σαν μοντελάκι. Είσαι εντυμένη ακριβώς σαν δώρο κάτω από το δέντρο. Και όντως μια κορδελίτσα στο, ναι, στο λαιμό, ναι. Αλλά μαζί με ένα κουδουνάκι. Οπότε θα σου ένα αρνάκι, τέλειο. Κουδουνάκι. Και τα κουδούνιζες και bells. Μου θυμίζει όλο αυτό τόσο χαριτωμένο και μικρούλι. Η διαφωνία μου ήταν για τις μπότες για μέσα στο σπίτι. Δεν... Και γιατί δεν έφτιαξε τα μαλάκια σου λίγο το πρωί? Τα έκανα ίσια. Καλά, σε έχουμε δει με φυσικό make-up άλλες φορές πολύ πιο λαμπερή. Είσαι λίγο σαν να ξέχασες, δεν έχεις προλάβει, ας πούμε, και δεν έχεις πάει να φτιαχτεί, να λάμψεις λίγο. Λίγο gloss, λίγο κάτι στα ματάκια σου. Μια σκιά. Εντάξει, πρέπει να το λάμψε. Και φαίνεται και η προσπάθεια στο κολιέ. Είναι έτσι. Παιδικό. Θα το ξαναφορέσω με άλλο κολιέ, άλλες μπότες. Ναι. Πάντως οι φωτογραφίες της ανακοίνωσης θα είναι πολύ ωραίες. Γιατί θες τα κόκκινα, θα είσαι σαν πρόεδρος. Ωραία. Ένα γλυκούλι βαθμό από εσένα, Χάρη, θα θέλαμε. Ναι. Αφού είναι γλυκούλα και βρυσίδα. Θα μελομακάρονο. Εγώ σου βάλω 4. Ευχαριστώ πολύ. Να τρώω πιο. Πάει πάρα πολύ αυτό όλο. Αλεξάνδρα. Εγώ για σήμερα 2. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Στέλιο. Άλλαξε ύφος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα πας πιο μπάσα κάτω. Ωραία είσαι. 3. Ευχαριστώ. Δεν το περίμενες μάλλον και πολύ. Ποιο το 3. Ναι. Δεν ξέρω. Όχι. Εγώ με τους βαθμούς, αλήθεια, έχω πει πολλές φορές τα λόγια με τους βαθμούς. Με μπερδεύουν εμένα, ναι. Αλλά... πάντα εξηγούν τους βαθμούς που βάζουν. Βρε, ναι, απλά μα σε είδα το... τώρα που πήρες το 3 που λίγο κοκάλωσες και δεν χάρηκες και πολύ, αλλά ούτε και λυπήθηκες. Ήσουν τύπου πήρα 3. Πήρα 3, ναι, το σκέφτομαι. Πήρα 3, όντως. Ναι, πήρες. Μπράβο σου, Βρυσίδα. Περίμενες κάτι παραπάνω? Όχι, κάτι λιγότερο. Α, γιατί... γι' αυτό το είπα και εγώ. Είναι λίγο λάθος. Πιστεύω, ναι, ότι μάξε με το 2 που έβαλε η κυρία Κατσαίτη, για το ίδιο λόγο έβαλε 2, οπότε επειδή πάνω κάτω συμφωνήσατε με την κυρία Κατσαίτη, άρα πιστεύω ότι το 2 ήταν φυσιολογικό. Καλέ, σταμάτα να μιλάς και πήγαινε στη θέση σου. Μα... καλέ, πήγαινε στη θέση σου. Άκου και τώρα μου άκουσε το 2 και δεν μου άκουσε. Τι λέει, δηλαδή, πραγματικά. Τα κορίτσια μου έχουν αγχωθεί για το μεγάλο τελικό και δεν ξέρουν τι λένε.